Αυτό που και λέγεται αυτοί. ότι υπήρχαν 50 οργανώσει που μπορεί να ήταν σαν ένα όνομα ΜΚΟ, ότι υπήρχε μια κανονική γραμμή χρηματοδότηση από το Υπουργείο, είτε την περίοδο Ρόντου είτε και στη συνέχεια. Και στη συνέχεια. Μα έγινε συνέχεια, έγινε διακοπή αυτού του πράγματο και επανήλθε. Γιατί ανοίξανε και αλλού μέτωπα. Και έπρεπε και αλλού να πάνε οι βρωμοδουλειέ. να η Κίνα τέλειωσε το 3-4, δηλαδή με την αλλαγή κυβέρνηση. Εσεί δεν Όχι, όχι μετά. το 3-4 σταμάτησε και μετά ξαναξεκίνησε. Πότε. Και μετά γίνανε απόπειρε. Νομίζω μερικού μήνε μετά η ΙΔΑΣ εξακολούθησε να δίνει σε αυτή την ISI, γιατί μας, μετά μα προέκυψαν οι Λίβανοι και τα υπόλοιπα. Όχι, ενώ και συνολικά. Εσύ λες τώρα για. Και για συνολικά για άρχισαν να κόβονται το 9 όχι από πρωτοβουλία πολιτική, γιατί δεν υπήρχαν λεφτά. Για να είμαστε σαφεί, mm -hmm. νομίζω ότι έκανε μια απόπειρα ο Στυλιανίδη να, να το ψάξει. Δεν θέλω να δικήσω κανέναν, ε. αλλά όλοι, μου κάνει εντύπωση. Μιλάνε όλοι για αυτό το θέμα. Πριν από δύο χρόνια, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια, ξεκινάμε συζήτηση για την καταγραφή των ΜΚΙΟ. Ήταν και ο Τσούρα, τώρα δεν είναι. Πριν από τι εκλογέ, τι προηγούμενε. Κάναμε ατελείωτε συνεδριάσει. Ήρθανε κάτι κατάλογοι μπροστά. Είπαμε να βγάλουμε ορισμό. Δηλαδή προσπαθήσαμε κάποιοι πολιτικά θεσμικά είναι κάτι είναι να κάνουμε. Ούτε. Δεν έγινε ρε αδερφέ. Ε, για να μην γίνεται κάτι είναι γιατί δεν θέλουνε. Θα Άκουσε να δεις. Με αφήνεις τον πυροσβέστη ανεκπαίδευτο. Τον αστυνομικό ανεκπαίδευτο. Τον άλλον και μετά αποκτάς. Εθελοντές πυροσβέστες. Τα πριν από λίγο που παίρνει τα τέτοια. Εθελοντές από εδώ, εθελοντές από εκεί. Ε, είναι ένας τρόπος να καταστρέψεις την εργασία στην ουσία της. Γιατί αυτός που πάει εθελοντής θα παγιδεύσει. παγιδεύσει και ανθρώπους. Σου λέω, εγώ ότι του γιατρού χωρί σύνορα δεν είναι άνθρωποι που, που παλεύουν. Ξέβαια, το ότι το δεν υπάρχουν, απεινά, Αυτό σου είναι. Είναι λέ... ένα μεγαλειώδε κίνημα. Ένα μεγαλειώδε κίνημα, το οποίο όταν είναι πραγματικά εθελοντικό, δεν μετεξελίσσεται σε μη κυβερνητική οργάνωση. Α, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, εγώ, α πούμε, στη βιβλιοθήκη την αναγνωστική του χωρίου Γεράκη, έχω βγει και πουλάω κουπόνια τη βιβλιοθήκη 1,5 ευρώ για να μαζευτούν 200 ευρώ και είναι όλο με προσφορά εθελοντική των ανθρώπων που είναι εκεί. Γιατί δεν κάναμε κι εμεί, θα του το πω κάτω στο χωριό, να κάνουν ένα σύλλογο φίλων τη βιβλιοθήκη Γερακείου να μαζέψουν. Ένα κάποια... Μικριό. Ένα όχι, μικιό. Όχι, μία, μικιό. ναι, 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 ναι ένα, να κάνουν κι εκείνοι ένα, <σφυ> ένα μικιό. <σφυ> Αυτό είναι ένα τρόπο να χειραγωγήσει. Αυτό είναι ένα τρόπο να φτιάχνει πελατεία εκλογική. Θυμάμαι μία διαφήμιση και δεν θέλω να την ξεχάσω. Από μια τράπεζα στι αρχέ του 2000. Γιατί μιλάτε για αυτή την εποχή. Που σου λέγε, αλλά πάρε δάνειο. Πολλέ ήταν οι τράπεζε. Πάρε δάνειο τώρα γι' αυτό και θα το πληρώσει το 2006. Πάρε δάνειο για σπίτι και υπήρχε μια διαφήμιση φοβερή. Λέει, Γεια σα, μπράβο σα, έχετε γίνει δήμαρχο. Συγχαρητήρια. Γι' αυτό του λέω να προσέχουν τώρα ποιου θα ψηφίσουν. Mm -hmm. ε, θα γίνει δήμαρχο. Ε, λέει, Πώ να μην γίνω. Με τόσο φθηνά δάνεια, 6.000 σπίτια χτίστηκαν, να γίνα δήμαρχο. Δηλαδή, σημαίνει τα αγόρασα. Αυτή η διαφήμιση σήμερα υλοποιεί ακριβώ αυτό που σου λέω. Άλλη. Απ' την άλλη μεριά όμω, λίγο να σκεφτούμε, όταν δέχεσαι υποκατάστατα των μορφών, δεν καταλαβαίνει δηλαδή, όσο τον χειραγωγούν κοινωνία των πολιτών. Πίστεψε με δηλαδή. Αντί να έχει μάνα σου αποκλειστική νοσοκόμμα, άμα είναι άρρωστη στο νοσοκομείο, φτιάχνεται ένα σύλλογο εθελοντών που δεν έχουν τι να κάνουν και έρχεται. Να κάνει τη δουλειά που δεν έχει το κράτο και δεν θέλει να πληρώσει. Ευχαριστήσω πολύ τη Διάνα Κανέλη και. Άνοιξε μόλι τώρα. Ε... Προσέξτε το τώρα που θα πάτε να ψηφίσετε. Ε... Ποιοι είναι πού, τι σα τάζουν, τι σα λένε και με ποια μορφή. που καταπολεμά την ανεργία. Λέω ότι θα ήθελα πάρα πολύ να συνεργαστούμε και να δούμε τι μπορεί να υπάρξει σε αυτή την ιστορία. Είναι μια ομολογουμένω πολύ περίεργη ιστορία και αν υπάρχει ένα κέρδο από τη σημερινή κουβέντα, τουλάχιστον για μένα, φαντάζομαι και για του τηλεθεατέ, είναι ότι με αυτά που μα είπε, καταλάβαμε την άλλη πλευρά των ΜΚΙΟ. Γιατί αυτό που μέχρι τώρα επικρατούσε είναι ότι. Τα λεφτά μου, Μια ωραία κομπίνα. Σε πολύ μεγάλη ανάγκη... κάτι λεφτάκια, 9 εκατομμύρια εδώ, 2 εκεί, 3 παρέχει. Του στρώνε τη δουλειά. Αυτό που είπε σήμερα για το διεθνή ρόλο κάποιων μη κυβερνητικών οργανώσεων δίνει και την, ίσω την πραγματική διάσταση του γιατί η κομπίνα, όχι τι, γιατί, Να η θυμάσαι κομή. κάτι. Όταν έχει μία μη κυβερνητική οργάνωση και μιλά για κοινωνία των πολιτών, καταργεί το λαό από ιστορικό υποκείμενο. Ναι. Ο λαό είναι ένα ενιαίο. Άμα τον φτάσει σε ομαδούλε συμφερόντων που τι χειραγωγεί πάνω στην ανάγκη του γιατί δεν έχουν ένα φάνε, τότε πηγαίνει και η Χρυσή Αυγή και κάνει άτυπα γραφεία εργασία και σου λέει: Πάρε πακιστάνικο μεροκάμα αλλά σκάσε. Δεν πειράζει, θα είναι ελληνική καταγωγή ελληνική.